Ποιοι είναι οι υποστηρικτές του κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία, γνωστού ως AfD. Το Euronews μίλησε με μερικούς από αυτούς σε ένα φεστιβάλ στο Ανατολικό Βερολίνο, λίγο πριν τις τοπικές εκλογές που έφεραν το AfD για πρώτη φορά στο τοπικό κοινοβούλιο. Σε κάποιες περιοχές, πάνω από το 50% ψήφισε AfD. Πλέον η Εναλλακτική για την Γερμανία έχει παρουσία σε 10 κοινοβούλια κρατηδίων από τα 16 της χώρας. Αυτός ο δάσκαλος μας λέει ότι μέχρι σήμερα δεν άνοιγε σε κανένα κόμμα. Υποστηρίζω το AfD επειδή αισθάνομαι ότι οι πολιτικές των παραδοσιακών κομμάτων είναι δήθεν χωρίς εναλλακτικές. Η διάσωση του ευρώ, η διάσωση της Ελλάδας, η μεταναστευτική κρίση, όλα αυτά χωρίς εναλλακτικές. Όμως για όλα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Μια εναλλακτική στην κυρίαρχη πολιτική, αλλά επίσης μια εναλλακτική για μια χώρα που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά τώρα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Το Βερολίνο έγινε ξανά καθαρό. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στα οποία είχαμε βάλει λάθος προτεραιότητες. Τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η κατανομή των προσφύγων εκτός όλων αυτών των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας που χτίζονται, ιδίως στο Ανατολικό Βερολίνο, χωρίς τη διαβούλευση με τους πολίτες. Δεν θα έλεγα ότι φοβόμαστε το Ισλάμ, αλλά ότι ασκούμε κριτική. Κάθε μουσουλμάνος που μένει στη Γερμανία και εξασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα είναι απόλυτα αποδεκτός. Αλλά λέμε ότι το Ισλάμ σαν θρησκεία δεν έχει ρίζες ή βάσεις στη γερμανική κουλτούρα. Στη Γερμανία υπάρχει η έννοια του δυτικού χριστιανισμού. Και έτσι θέλουμε να παραμείνουμε. Είναι αυτός ένας ευγενικός τρόπος για να πεις ότι το Ισλάμ δεν είναι συμβατό με την γερμανική κουλτούρα? Δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, εξετάζοντας την περίπτωση αυτής της ομάδας ακροαριστερών διαδηλωτών. Για αυτούς το AfD δεν είναι εναλλακτική λύση. Είναι προκλητική, διχαστική και ακραία. Κάτι που οι υποστηρικτές του AfD αρνούνται. Μας φώναζαν, μας αποκαλούσαν ναζί και ρατσιστές. Όλα αυτά τα ψέματα. Εγώ, όλοι εμείς τα αρνούμαστε. Δεν είμαστε. Αλλά μας κολλάνε αυτήν την ετικέτα. Κανείς δεν αρνείται ότι το AfD κερδίζει ολοένα και περισσότερους Γερμανούς που έχουν βαρεθεί τα κεντροδεξιά και κεντροαριστερά πολιτικά κόμματα. Επίσης, η ιδεολογική του πλατφόρμα έχει ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή, κατηγορώντας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για την αποστράγγιση του προϋπολογισμού της Γερμανίας για την κοινωνική πρόνοια. Η Φράουκε Πέρτι ηγείται του AfD από πέρσι. Συγκρίνεται με άλλους Ευρωπαίους λαϊκιστές ηγέτες που χρησιμοποιούν ακροδεξιά αντιμεταναστευτική ρητορική για να κερδίσουν ψήφους. Η συζήτηση έχει ανάψει για την αυξανόμενη επιτυχία ορισμένων ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Ένα από αυτά τα κόμματα είναι το δικό σας. Είστε ένα ακροδεξιό κόμμα? Όχι. Μας ρωτούν συχνά τι είδους πολιτικό κόμμα είμαστε. Κοιτάξτε τους ανθρώπους που μας ψηφίζουν. Δείτε ποιοι είναι μαζί μας. Έχουμε μαζί μας πολλούς συντηρητικούς φιλελεύθερους. Λαμβάνουμε στήριξη από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος. Το ότι μας βάζουν σε μια συγκεκριμένη άκρα δεξιά γωνία είναι κάτι που είναι αρκετά γνωστό στη Γερμανία. Διότι βάζοντας κάποιον εκεί θα βοηθήσει να τον δαιμονοποιήσουν. Και το προσπάθησαν αυτό και με εμένα. Το δοκίμασαν με το κόμμα πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ξυπνήσουν και να καταλάβουν τι συμβαίνει. Τι όμως πραγματικά συμβαίνει? Η Εναλλακτική για την Γερμανία γεννήθηκε ως ένα κίνημα κατά του ευρώ το 2014 στην κορύφωση της ελληνικής κρίσης χρέους. Αλλά ήταν η προσφυγική κρίση του περασμένου έτους που βοήθησε το AfD να εισέλθει για τα καλά στο πολιτικό προσκήνιο. Ενώ άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκλειναν τα σύνορά τους, η Γερμανία άνοιξε τις πόρτες σε πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Η καγκελάριος Μέρκελ επέμεινε στην απόφασή της λέγοντας ότι δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Αυτό που βιώνουμε τώρα είναι κάτι που θα απασχολήσει και θα αλλάξει τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε αυτή η αλλαγή να είναι θετική και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Η Κρίστα Σένμπεργκ εργάζεται εθελοντικά σε ένα κέντρο μεταναστών δίπλα από το σπίτι της, στο Βραδεμβούργο. Είναι μια περιοχή όπου ο αριθμός των προσφύγων είναι μικρός, αλλά ο φόβος για αυτούς μεγάλος. Το AfD χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες για να πείσει τα κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα ότι η κατάστασή τους θα ήταν πολύ καλύτερη χωρίς τους πρόσφυγες. Για μένα δεν είναι έκπληξη. Εμείς πάντα προειδοποιούσαμε ότι στον κοινωνικό ιστό της Γερμανίας έπρεπε κάτι να αλλάξει. Αν όχι, κάποιος θα έρχονταν να αρπάξει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι ό,τι συνέβη. Είναι το λάθος άτομο που ήρθε και πήρε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πίσω στο Βερολίνο. Ο Μοχάμεντ Ταχά Σαμπρί είναι ημάμις. Ήρθε εδώ πριν 27 χρόνια από την Τινησία για να γλιτώσει από την δικτατορία του Μπεν Άλλη. Ενώ η κοινότητά του έχει ενσωματωθεί καλά στην κοινωνία, μας λέει ότι ανησυχεί ότι η θέση του AfD για το Ισλάμ και τους αποκαλούμενους εχθρούς της γερμανικής κουλτούρας θα μπορούσε να οδηγήσει σε χειρότερες εντάσεις. Όταν προσκάλεσε τα πολιτικά κόμματα για μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, υπήρξε μόνο μία απουσία: το AfD. Την τελευταία στιγμή επαναχώρησαν ισχυριζόμενοι ότι το τζαμί μας δεν ήταν ένα ουδέτερο μέρος για αυτόν τον διάλογο και ότι θα ήταν έτοιμοι να συζητήσουν με μουσουλμάνους, αλλά σε ένα ουδέτερο μέρος. Με την συνεχή αύξηση της παρουσίας του AfD στα κρατηδιακά κοινοβούλια, αναμένεται να καταφέρει να εισέλθει και στην Ομοσπονδιακή Βουλή, την Bundestag, στις γενικές εκλογές της επόμενης χρονιάς. Αλλά μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον φόβο σαν ένα κύριο πολιτικό εργαλείο. Αυτή η αυξημένη δημοφιλία εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι εκμεταλλεύεστε τον παράγοντα φόβο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δείτε τις κινητήριες δυνάμεις της ανθρωπότητας. Ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις? Μία από αυτές είναι ο φόβος. Και το να προσποιούμαστε ότι η πολιτική υπάρχει χωρίς τον φόβο, ότι προχωρά χωρίς την αίσθηση που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους, αυτό δεν είναι κάτι πολύ ειλικρινές. Επομένως, αυτό είναι ένα γεγονός. Από την άλλη πλευρά, σε όλους τους ανθρώπους που μας κατηγορούν ότι φοβίζουμε τους ανθρώπους, εγώ συνήθως τους απαντώ να δουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Να δουν την κρίση του ευρώ, να δουν τη μεταναστευτική κρίση. Ποιοι είναι οι λόγοι? Ποιες είναι οι αιτίες για αυτές τις κρίσεις? Μήπως και εμείς συμβάλαμε να δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα? Ή μήπως απλά εμείς αρχίσαμε να μιλάμε για αυτά τα προβλήματα? Θα εξαφανιστούν αυτά τα προβλήματα αν σταματήσουμε να μιλάμε για αυτά? Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν.